MT09 αυτόματο. MT09 χωρίς συμπλέκτη και χωρίς λευγέ ταχυτήτων. Με τη μοτεράκλα που όλοι ξέρουμε. Χτύπα like που μας βοηθάει πολύ και πάμε να δούμε το ολοκένουργιο σύστημα της Yamaha YMT πάνω στο MT09. Καφέδες. Καλημέρα φιλαράκο. Καλημέρα. Γρήγορα ήρθανε. Εντάξει, με 119 άλογα στα φέρα. Μπράβο. 780 είσαι. Πόσο? 780, σου βάλα... Δύο καφέδες. Ναι. Σου βάλα τρία καλαμάκια και στα φέρα και 900 κυβικά, ρε φίλε. Έλα, κι ας γίνει κανένα τυψάκι. Είμαστε εντάξει, φίλε, ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ, να είσαι καλά, αδερφέ. Είναι μηχανάκι ληστείας. Το θυμάσαι? Εκεί το είχαμε αφήσει 2-3 χρόνια πριν. Τώρα, από πού να το πιάσω και πού να τα αφήσω. Πλέον μιλάμε για το τέταρτης γενιάς MT09. Και λέγοντας τέταρτης γενιάς, εκτός από το YMT που προσθέθηκε και θα σου δείξω πώς λειτουργεί όσο καλύτερα γίνεται στο υπόλοιπο βίντεο, να σου πω ότι έχουμε μια μοτοσικλέτα βελτιωμένη σε όλους τους τομείς. Διαφορετική εμφάνιση, προσθήκη έξτρα ηλεκτρονικών, καλύτερα φρένα και διαφορετική θέση οδήγησης για το καινούργιο MT09, με το οποίο πλέον, εκτός από κανιβαλισμούς, νιώθεις μεγάλη εμπιστοσύνη και να στρίψεις γρήγορα. Πριν απ' όλα, να τονίσω πως τα καινούργια MT09 συνεχίζουν και θα συνεχίζουν να βγαίνουν στην κλασική πατροπαράδοτη έκδοση με συμπλέκτη και λευγέ ταχυτήτων, αλλά προστίθεται και η έκδοση YMT, όπου έχουμε και αυτή τη στιγμή στα χέρια μας. Έτοιμος? Έτοιμος. Έλα, πάρ' το και φύγε. Φεύγω, θα το πάρω. Δεν θα το γυρίσω. Έλα, πάρ' το και φύγε, σου λέω. Για να σε δω πώς θα το βάλεις μπροστά. Ρε. Λοιπόν, κύλες. Πατάς, γυρνάς, το κλασικό της Yamaha το βάλαμε πρώτη φορά στο MT09. Αυτό μου αρέσει πολύ. Λοιπόν, βγάλε stand και φύγε. Να σε δω, μπορείς. Περίμενε. Έχει ταχύτητα, οπότε... Α, παίρνει. Δεν ξέρω. Δεν παίρνει. Παίρνει. Καταρχάς να σου πω κάτι. Είναι αντικλεπτικό. Οπ. Τι εννοώ αντικλεπτικό? Για προχώρα τον προσπίσω τώρα, προχωράει? Όχι. Έχει ταχύτητα, το βλέπουμε. Έχει ταχύτητα. Ωραία. Τι ταχύτητα έχει μέσα? Λέει πρώτη. Ωραία. Πατάμε φρένο. Για προχωρά τον προσπίσω τώρα. Τι ταχύτητα λέει? Πρώτη έχει, αλλά έχει συμπλεκτάρει τώρα. Α, φιλαράκο μου! Και πρόσεξε να δεις γιατί σου λέω ότι είναι αντικλεπτικό. Σβήνεις. Με πρώτη. Τώρα τσουλάει προσπίσω. Ναι. Σταματάει να τσουλάει. Για δες. Τέλος. Δεν τσουλάει. Βάλε stand. Έχεις βάλει το μηχανάκι σου και έρχεται ο άλλος να στο πάρει, να σου σπάσει το τιμόνι και να σου τσουλήσει. Μπαίνει μια έξτρα ασφάλεια, όπου δεν βγαίνει η πρώτη, φίλε. Και πώς θα το τσουλήσεις το μηχανάκι? Δεν μπορείς να το τσουλήσεις. Είναι σβηστό. Αν πατήσεις φρένο και είναι αναμένο το μηχανάκι, συμπλεκτάρει η πρώτη. Τώρα όμως που δεν είναι αναμένο, που δεν έχει κλειδιά ο άλλος, πώς θα τσουλήσει? Δεν τσουλάει. Προσπάθησε να δεις. Δεν γίνεται, τι όσο και να το. Ό,τι και να κάνεις, πάτα φρένο και τσούλα το. Δεν τσουλάει. Βάλ' τα μπροστά. Για να δω πώς θα την κάνεις τη δουλειά σου τώρα. Μπράβο. Σωστός. Πρέπει να βάλει. Δεν βάζεις νεκρά. Απασφαλίζεις. Ξέρω εγώ. Πρόσεχε, μην φύγει μπροστά, ε. Ανέβα πάνω και πρόσεχε τώρα να μου πατήσεις, θα φύγει όμως, ε. Σαν παπί είναι. 900 κυβικά παπί δεν είχα οδηγήσει ποτέ. Τελιβεράδικο. Είναι το MT του τελιβεράδικο αυτό. Παπί ξεκινήσαμε και παπί σε 900 πήγαμε. Δουλεύει πολύ καλά και κάνει όντως αυτό που υπόσχεται. Δηλαδή, το αριστερό σου χέρι μπορείς να μην το χρησιμοποιήσεις καθόλου, να το κουμπάς απλά πάνω στο τιμόνι ή και όχι. Και θα μου πεις τώρα πώς δουλεύει αυτό το πράγμα. Μηχανικός δεν είμαι να σου κάνω επιστημονική ανάλυση, αλλά ουσιαστικά έχει δύο μοτεράκια, όπου το ένα πατάει συμπλέκτη και το άλλο αλλάζει την ταχύτητα. Και άμα έρθεις εδώ κοντά, θα δεις ότι φαίνεται το ένα το μοτεράκι που βάζει ταχύτητα και κοίτα τι θα γίνει μόλις τα βάλω πρώτη. Τσακ, βλέπεις, πάτησε ταχύτητα. Και άμα τη βγάλω, τσακ. Αυτό το σύστημα προσθέτει περίπου 3 κιλά παραπάνω, αφού η βασική έκδοση είναι στα 193 κιλά, ενώ η YMT έκδοση στα 196. Αυτό το χτύπημα, Dolby Digital ακούγονται. Στερεοφωνικά τα ηχεία. Mm-hmm.
Τα ακούς την πρώτη δευτερόλεπτα πως την έκανε. Αυτό το πράγμα είναι τρελό. Και ναι, όντως αυτό που ακούγεται σαν χτύπημα προέρχεται από αυτά που μοιάζουν με ηχεία πάνω στο ντεπόζιτο και η Yamaha τα πρόσθεσε, λέει, για ακόμα καλύτερη εμπειρία οδήγησης. Και το πέτυχε. Δεν έχεις ξανακούσει κάτι τέτοιο. Αρκεί να αλλάξεις με shifter σε πολλές στροφές. Μάστορα! Μάστορα! Να μου ρυθμίσει λίγο συμπλέκτη θέλω. Εδώ να μου ρυθμίσει λίγο συμπλέκτη. Μανέτα. Θέλω και μανέτα. Έλα να το δεις, έλα εδώ. Απλά πάτα αυτό, γιατί όχι. Έχω πρώτη μέσα να μου ρυθμίσει. Περίμενε, περίμενε, αφήνω χέρι. Δεν έχεις ξαναδεί τέτοιο πράγμα. Έλα, ανέβα, ανέβα να το δεις. Πάτα λίγο αυτό μόνο, γιατί έχω πρώτη μέσα να μην σβήσει. Ναι. Πρόσεχε να το βύσεις, ε. Ανέβα. Ανέβα, ρε. Ωραία. Άσε σιγά σιγά το συμπλέκτη, άσε να συμπλέκτη. Τι να το αφήσεις σιγά σιγά. Σιγά σιγά, ρε. Για. Πρόσεχε, σιγά σιγά. Ρε, με δουλεύει. Γιατί. Άνοιξε τον γκάζι και φύγε, ρε. Από πού βάζεις ταχύτητες. Βάζει μόνο του. Ναι, άμα δεν τις βάζεις κι εσύ. Από εδώ. Εδώ και εδώ. Μαλάκα, σαν ποδήλατο το κάναμε. Βγάλε την πρώτη. Εδώ τώρα είσαι στο Auto, όπου ανεβάζει και κατεβάζει ταχύτητες όλα μόνο του τα πάντα. Αν θες βέβαια, στο Auto πάλι, εσύ μπορείς να τις πειράζεις από εδώ. Να συν πλην. Okay. Και να τις βάζεις και να τις βγάζεις εσύ. Την πρώτη πρέπει να τη βάλεις εσύ. Ό,τι αναγκαστικά, ό,τι και να γίνει. Okay. Από εκεί και πέρα, αν θες να μην σου τις αλλάζεις ταχύτητες μόνο του και να τις αλλάζεις μόνο εσύ, το βάζεις στο manual και τις αλλάζεις όλες μόνος. Και τις βάζω εγώ όποτε θέλω. Όποτε θες και εσύ. Και τις κατεβάζω και εγώ όποτε θέλω. Μπράβο. Στο D+, αλλάζει ταχύτητες μόνο του, αλλά άμα θέλω να κατεβάσω, τσακ, κατεβάζω. 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 Μόνο του, τώρα εγώ δεν έκανα τίποτα. Α, τώρα έκανε μόνο το κατέβασμα. Κοίτα. Τώρα πάλι έκανε κατέβασμα. Κατεβάσματα, μόνο του. Ναι, ναι, δεν επεμβαίνει. Τώρα θα έπρεπε να έχει αλλάξει. Αλλά άμα δεν την αλλάξω εγώ ποτέ. Α, δεν την αλλάξω. Για να δούμε στο κατέβασμα. Έστω ότι εγώ ξεχνιέμαι και είμαι με έκτη. Τι κάνεις, κατεβάζει μόνο του. Τσακ, 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 κάνε. Λοιπόν, στο manual έχεις 5 προγραμματάκια και στο auto έχεις 2, το D και το D+. Οκ. Okay. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα εγώ θα στο βάλω που θες manual ή auto. Στο γρήγορο βάλω μου. Κάτσε να δεις το μηχανάκι πώς δηλαδή. Δεν πάντα το γρήγορο. Λοιπόν, θα στο βάλω όντως manual. Έτσι, μπράβο. Και θέλω... Κλειστά όλα τα θέλω, μπορώ. Settings. Καφέ κάνει. Vehicle Faction. Stability. Και θα στα βγάλω όλα τα stability. Σου λέει attention τώρα, μπιλάκο μου. Attention καθόλου. Ο Θεός και η ψυχή σου. Και δεν παίρνει, ρε. Α, για να το βάλεις ό,τι και νεκρά πρέπει να βάλεις φρένο, ε. Ναι, 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 ναι. Πάντα για να ξεκλειδώσει. Δεν μου το έπαιζε αυτό. Άρε, αλυτάρα! Στα σχεδιαστήρια πάλι. Και καλά τους έκανε. Τους έστειλε όλοι στα σχεδιαστήρια. Ένα αεροπλάνο, ε. Καλά τις και βγάλει και νερέ τέτοιο. Μιλάμε εδώ να πηλήσουνε ούτε σαμπρέλα. Έτσι και βγάλει και νερέ τέτοιο. Δεν κάνεις τίποτα. Τάου. Δεν θα πουλήσουν οι άλλοι. Ούτε παξιμάδι δεν θα πουλήσει κανένα. Έτσι σε κάνουμε το αστείο και βγάλει και νερέ τέτοιο. Ποιος τώρα αυτό δεν κάνει, δεν οδηγάς πλέον, είναι PlayStation. Και πώς προέκυψε αυτό θα ρωτήσει κανείς. Πριν σου πω, θέλω πρώτα να σου δείξω την καινούργια μας ζακετάρα για πρώτη φορά με ραυτό σήμα, την οποία θα βρεις στο creatorshop.gr. Έχω αφήσει και link. Οι ρίζες του YMT προέρχονται από το μακρινό, κρατήσου, από το μακρινό 2005, όπου 19 χρόνια πριν η TP έφτιαξαν έκδοση για το FJR 1300 χωρίς συμπλέκτη.
και δούλευε 19 χρόνια πριν. Ο λόγος για το YCCS, δηλαδή Yamaha Chip Control Shift, όπου αποτελεί πρόγονο του σημερινού YMT συστήματος. Μια αλλαγή η οποία σίγουρα δεν μπορώ να σου πω ότι με βόλεψε είναι ο καινούριος διακόπτης των Flash. Τα πρώτα λεπτά της βόλτας το σκεφτόμουν πιο πολύ, όσο πάει το ψιλοσυνηθίζω, και ουσιαστικά έχουν διπλό διακόπτη, δηλαδή αν πατήσω απαλά το αριστερό κάνει 1, 2, 3 και σβήνει. Απαλά το δεξί, 1, 2, 3 και σβήνει. Αν το πατήσω κανονικά μέσα, συνεχίζει. Κοίτα τι ωραίο traction. Αχ, αυτό το traction που έχουν βάλει από την προηγούμενη γενιά κιόλας. Σε κόβει τόσο όμορφα και τόσο γλυκά όπως ακριβώς χρειάζεται. Δηλαδή, και με αφήνει να πετάξω μπάντα και με προστατεύει και δεν μου κάνει αυτό το απότομο το κόψιμο όπου θα με τρομάξει. Δεν νιώθεις καν ότι κλείνει τον γκάζι. Δηλαδή, απλά στο μειώνει τον γκάζι, δεν στο κλείνει. Αυτό νιώθεις. Τράβα κόφτη. Ποιο? Κόφτη, κόφτη. Έλα, ρε. Πάτα, κόφτη, κόφτη. Κάτι πολύ αγαπημένο μου. Έστω ότι βγαίνεις από μια στροφή χαλαρός με μία-δύο ταχύτητες πάνω. Περνάει κάποιος και σε μπριζώνει. Και έτσι πως πας να ανοίξεις, καταλαβαίνεις ότι δεν είσαι στη σωστή ταχύτητα. Και έτσι πως είσαι γουφτωμένος, κάνεις τσακ και κατεβάζεις μια ταχύτητα. Τσακ και κατεβάζεις δύο ταχύτητες. Τρεις, τέσσερις, όσες θες. Βασικά έξι έχει. Σκέφτομαι πόσα χρόνια έχουν περάσει από το πρώτο MT-09 που έκανε την εμφάνισή του το 2013 και πόσο πολύ έχουν αλλάξει τα δεδομένα μέχρι σήμερα. Επίσης, έκατσα να σκεφτώ ποιο από όλα τα MT-09 μου αρέσει περισσότερο. Το δεύτερης γενιάς έχει την πρωτιά, μετά το MT-09 που έχουμε σήμερα και ακολουθούν τα υπόλοιπα. Αυτό φυσικά είναι η υποκειμενική μου άποψη στο κομμάτι της ομορφιάς, γιατί αντικειμενικά από οδηγική συμπεριφορά το MT-09 τέταρτης γενιάς με ή χωρίς YMT είναι αλλού. Πώς να το κάνουμε?